Χθε ο Νίκο Κοτζιά, μετά το Συμβούλιο Εξωτερική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έστειλε ένα μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ικανοποιήσει και να υλοποιήσει την απόφαση τη 25η Οκτωβρίου. Σήμερα η Κομισιόν απάντησε στον κύριο Κούλογλου ότι... και παραδέχεται ότι φταίνε τα κράτη-μέλη για τη μη υλοποίηση τη συμφωνία. Θα αναλάβει κάποιε πρωτοβουλίε ο Πρωθυπουργό όσον αφορά την υλοποίηση τη συμφωνία τη 25η Οκτωβρίου. Ευχαριστώ. Ε, είναι στι διαρκεί προσπάθειε Τη κυβέρνηση. Ε, δεν είμαι σε θέση να σα ανακοινώσω αυτή τη στιγμή κάποιε συγκεκριμένε πρωτοβουλίε, αλλά και από του ε, αρμόδιου υπουργού και από τον κύριο Μουζάλα ε, και από του υπόλοιπου αρμόδιου υπουργού, εμπλεκόμενου υπουργού, προφανώ γίνονται ό,τι απαιτείται προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίε υλοποιήσεων των συμφωνιών. Καλημέρα, κυρία εκπρόσωπε. Εδώ, από την καθημερινή. Ε, ήθελα να ρωτήσω αν όντω για την κυβέρνηση ε, η λήψη επιπλέον μέτρων ε, συνιστά πολιτικό πρόβλημα, απειλή για πολιτικό πρόβλημα, όπω δήλωσε ο αντιπρόεδρο κ. Δραγασάκη. Και κατά δεύτερον, επειδή όλες τις προηγούμενες ημέρες ε, κάτι επιπλέον σε σχέση με τη συμφωνία, ε, τουλάχιστον από κυβερνητικής πλευράς, παρουσιαζόταν ε, ως προερχόμενο αποκλειστικά και μόνο από το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ. Ισχύει αυτό ή το νέο πακέτο μέτρων είναι μια κοινή απέτηση όλων των εταίρων. Ευχαριστώ. Ε, στο δεύτερο ερώτημα, το έχει ανακοινωθεί προ τον Υπουργό Οικονομικών, χωρί όμω να έχει γίνει επισήμου συζήτηση γι' αυτού και χωρί να έχει επισήμου κατατεθεί πρόταση. Έχει ενημερωθεί απλώ. Περιμένουμε να δούμε στην πορεία, στην εξέλιξη φάση των διαπραγματεύσεων. Ε, όσον αφορά το αν αποτελεί πρόβλημα για την κυβέρνηση αυτό, κοιτάξτε. Ε, αυτό δεν είναι το σημαντικό αν αποτελεί πολιτικό πρόβλημα ή όχι για την κυβέρνηση. Δεν αποτελεί πολιτικό πρόβλημα. Αποτελεί οικονομικό πρόβλημα για τη χώρα, για την πορεία της χώρας σε μια κρίσιμη φάση όπου περιμένουμε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση προκειμένου να ξεκινήσει μια άλλη πορεία οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας για τη χώρα. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι οικονομικό πρόβλημα για τη χώρα. Επομένως ξέρουμε ότι με βάση τη συμφωνία του καλοκαιριού τα συμφωνημένα, προδιαγεγραμμένα από τη συμφωνία βήματα είναι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, στη συνέχεια να ανοίξει συζήτηση για το χρέος, όπου σε αυτή τη συζήτηση για το χρέος θα μπορούσε να δούμε τότε αν υπάρχουν αποκλήσεις, ε, να κλείσουν αυτές οι αποκλήσεις. Ωστόσο, μια συζήτηση πριν από όλα αυτά δεν, ε, δεν εφάπτεται ούτε της συμφωνίας και δεν νομίζω ότι αποτελεί σεβασμό στα κοινώς συμφωνηθέντα. Κυρία εκπρόσωπε, αν και εφόσον οι δανειστές επιμείνουν στη λήψη μέτρων πριν από την αξιολόγηση, πώς θα το χειριστείτε, αν υπάρχει περίπτωση αυτά τα μέτρα να ψηφιστούν πριν την αξιολόγηση και αν βλέπετε στον ορίζοντα και εκλογέ, εφόσον υπάρξει μεγάλη πίεση από την πλευρά των εταίρων. Άλλωστε, ο κ. Δραγασάκη είπε ότι υπάρχει πολιτικό θέμα σε αυτή την περίπτωση. Ε, μου ζητάτε συγκεκριμένε απαντήσει σε υποθετικά ερωτήματα. Ξέρετε, αυτό δεν είναι συμβατό, δεν γίνεται εύκολα. Με την έννοια, αντιλαμβάνομαι βεβαίω την αγωνία με την οποία το διατυπώνετε. Ε, ωστόσο, σα εξήγησα ότι σήμερα έχει ανακοινωθεί μία τέτοια πρόθεση ε, δεν έχει ξεκινήσει τέτοια συζήτηση και αναμένεται η συζήτηση αυτή να γίνει ή όχι στι επόμενες μέρες από τη διαπραγμάτευση που ξεκινάει σήμερα. Επομένως, σε μια διαπραγμάτευση η οποία τώρα ξεκινάει με, με κάποια ενδεχομένως δεδομένα, ε, δεν θα μπορούσαμε σήμερα να αποτυπώσουμε βήματα αν αυτά προκύψουν ή όχι. Πάντως, κυκλοφορούν ήδη, δημοσι... έχουν δημοσιοποιηθεί κάποια μέτρα τα οποία ζητούν στο έξτρα πακέτο οι δανειστέ ή το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, σε αυτά τα μέτρα που ακούγονται και κυκλοφορούν και δημοσιεύονται και αναπαράγονται, η κυβέρνηση συμφωνεί. Κοιτάξτε, σε δημοσιεύματα δεν, μπορεί να, δεν καλείται μια κυβέρνηση συμφωνήσει να διαφωνήσει. Επί προτάσει, οποία, οι οποίε καταθέτονται επισήμω, ναι, θα πρέπει να κληθεί να απαντήσει αν συμφωνεί ή διαφωνεί. Ε, Όμω όχι πριν ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση. Και επίση με την ευκαιρία τη ερώτησή σα, θα ήθελα να πω ότι καλό είναι, δεν το απευθύνω σε εσά βεβαίω αυτό, εννοείται που, που κάνετε την ερώτηση, ε, ότι αυτοί οι οποίοι με λαχτάρα περιμένουν ε, να επιβληθούν ή να προσπαθήσουν να επιβληθούν δυσάρεστα μέτρα στον ελληνικό λαό για να αποδυναμώσουν δίθεν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και να υλοποιηθούν άλλα σενάρια. Ε, νομίζω ότι καλό θα ήταν, ε, αυτοί όλοι οι κύκλοι και που είναι κύκλοι τη αντιπολίτευσης βεβαίω. καλό θα ήταν να συνταχθούν στην εθνική γραμμή και να δουν ε, αν και πόσο είναι δίκαιο ε, και σωστό για τον ελληνικό λαό, για την ελληνική οικονομία, να ξεκινήσει με τέτοιου τύπου συζήτηση. Καλό θα ήταν να στραφούν στο πρώτο σκέλος και στην εθνική προσπάθεια. Ε, κυρία Εκπρόσωπε, οι 53, που είναι βουλευτέ αλλά και στελέχοι του κόμματό σα, ξεκαθάρισαν πριν από μερικέ ημέρε ότι είναι καλύτερο, αν, καλύτερο αν συνεχιστούν οι ακυβιασμοί εκ μέρου των δανειστών, να πέσουμε ηρωικά παρά να μα ρίξει η κοινωνία. Και επίση, πριν από λίγη ώρα, διαβάζω μία δήλωση ενό βουλευτή σα, του κ. Παπαδόπουλου, ο οποίο λέει ότι θα ήταν καλό ίσω και ένα δημοψήφισμα, να βοηθήσει δηλαδή. Θέλετε να μα πείτε η κυβέρνηση τι ναι. λέει και για το δημοψήφισμα, αν υπάρχει στου σχεδιασμού σα. Και τι λέει και για την άποψη των 53 που είναι βουλευτέ τη κυβέρνηση. Δεν υπάρχει σχεδιασμό τη κυβέρνηση ούτε για εκλογέ, ούτε ψήφισμα. Ε, και σε συνέχεια τη προηγούμενη μου απάντηση ολοκληρώνει το συλλογισμό. Ε, από εκεί και μετά, ε, ξέρετε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πολιταστικό κόμμα, διατυπώνονται ελεύθερα και δημοκρατικά απόψει, οι οποίε δρούν σε όφελο τη τελική πολιτική απόφαση κάθε φορά. Ε, με αυτή την έννοια το αν θα γινόταν και τι θα γινόταν ε, σε υποτιθέμενο σενάριο είναι κάτι το οποίο δεν καλείται κανείς σήμερα να απαντήσει. Κύριε Εκπρόσωπε, ε, βλέπουμε ότι στη διαπραγμάτευση συμβαίνει το εξής. Δεν είναι κάτι καινούργιο βέβαια, αλλά το βλέπουμε και τώρα σε αυτή την περίοδο. Ενώ δέχεις ορισμένα πράγματα να συζητηθούν, ε, κάποιοι λένε και για υποχωρήσει βέβαια, ε, οι δανειστέ ή. Οι... Ε, πίσω από αυτή την κίνηση ένα εγχείρημα. Ε, να υπομορφωθεί η πισω απο αυτη την κινηση ενα εγχειρημα να υπομορφωθει κυβερνηση του ΣΥΡΙΖΑ ε, με επιθυμία κάποιων ακραίων κύκλων. και όχι μόνο ακραίων κύκλων. Που οι απόψει οι οποίε διατυπώνονται από όλα τα επίσημα χίλια και στην Ευρώπη αλλά και όχι μόνο μιλούν για ανάγκη γρήγορη αξιολόγηση, να κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση και ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα, οικονομική σταθερότητα προκειμένου να βγει από το δύσκολο αυτό μονοπάτι. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια σενάρια. Κάποιοι κυκλοί στο εσωτερικό. Βεβαίω, όπω σα είπα και πριν, χαίρονται πολύ όταν έρχονται ε, παραβιάσει, α πούμε, σε εισαγωγικά της, ε, κανόνων τη συμφωνία που υπεγράφει το καλοκαίρι, και ο, όταν διαφαίνονται ε, δύσκολε προτάσει, οι οποίε στα αλήθεια δεν πλήττουν την κυβέρνηση, στα αλήθεια πλήττουν την ελληνική χώρα, ε, την Ελλάδα, πλήττουν τον, τον ελληνικό λαό. Σε αυτό θα έπρεπε να είμαστε επικεντρωμένοι. Και ξέρετε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε σκέφτηκε το πολιτικό κόστο. Αυτό έχει αποδειχθεί τον προηγούμενο χρόνο αρκετέ φορέ. Ούτε και σήμερα είναι το πολιτικό κόστο το οποίο μα αφορά. Μα αφορά το κόστο για τον ελληνικό λαό, για την ελληνική κοινωνία και για την πορεία τη χώρα. Μόνο αυτό θα είναι το κριτήριό μα για όλε μα τι κινήσει. Μιλήσατε για αυτοεκπληρούμενη προφητεία στην περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση θα δεχόταν να υπολογίσει κάποια πρόσθετα μέτρα για την περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εάν πράγματι η ελληνική κυβέρνηση έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις προσπάθειες που καταβάλει στην οικονομική της πολιτική και πράγματι επιμένει πως αυτή οι στόχοι με αυτές τις μεταρρυθμίσεις και αυτά τα μέτρα που ήδη λαμβάνονται θα επιτευχθεί ο στόχος του 3,5% του ΑΕΠ για το 2018. Γιατί να μην μπει σε μια τέτοια συζήτηση, αν έχει τέτοια βεβαιότητα αν με τόση βεβαιότητα εκφράζει την επίτευξη των στόχων, γιατί θα ήταν κακό να μπει σε μια τέτοια συζήτηση. Κοιτάξτε. Ε, το καλοκαίρι. <σομίως> με δεδομένο πάντα την ανάγκη να κλείσει Συμφωνία, έτσι. Το καλοκαίρι και με το κόστο για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για τη χώρα, πήραμε κάποιε δύσκολε αποφάσει. Οι αποφάσει αυτέ εγκρίθηκαν σε εκλογέ από τον ελληνικό λαό. Είμαστε υποχρεωμένοι ω υπεύθυνη κυβέρνηση να βαδίζουμε με βάση τα συμφωνηθέντα, να τηρούμε τι δεσμεύσει μα έναντι του ελληνικού λαού αλλά και των εταίρων. Αυτό ακριβώ θα κάνουμε. Δεν υπάρχει λόγο, αυτά τα οποία με ρωτάτε, είναι σαν να κάνει κάποιο να διαπραγματεύεται με ρίσκο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν διαπραγματεύεται με ρίσκο τέτοιου τύπου σαν αυτό που εννοεί αντιλαμβάνεστε, διαπραγματεύεται πατώντα πάνω σε πραγματικά δεδομένα και σε γεγονότα, όπως και τα οικονομικά μεγέθη, και όσον αφορά τα έσοδα, αλλά και όσον αφορά τους δίκτες που θα αποτυπωθούν, όπως σας προανέφερα, δείχνουν ότι η Ελλάδα και η κυβέρνηση και αυτό το χρόνο, όχι μόνο και η κυβέρνηση και αυτό το χρόνο, όχι μόνο μπόρεσε να καλύψει του στόχου, αλλά και να του είναι Ένα δυνατό επιχείρημα με το οποίο πάμε και στη διαπραγμάτευση των επόμενων ημερών. Κυρία Εκπρόσωπε, μια ερώτηση για τι ιδιωτικοποιήσει. Υπάρχουν δημοσιεύματα και πληροφορίε που λένε ότι στο πλαίσιο των προαπαιτούμενων μέτρων που πρέπει η να ψηφίσει, των 5,4 και όχι των προληπτικών, και όχι των προληπτικών, υπάρχουν 27, υπάρχει μια αρχική λίστα με ΔΕΚΟ, δηλαδή ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ. Σας θυμίζω και σας παραπέμπω στην συμφωνία του Ιουλίου του καλοκαιριού. Είναι καταγεγραμμένα και η κυβέρνηση βαδίζει και υλοποιεί τι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και στο κομμάτι των ιδιωτικοποιήσεων στη συμφωνία του καλοκαιριού. Δεν χωρώ να αμφισβητήσει τα γραπτά. Με βάση το σκεπτικό που έχετε διατυπώσει ως τώρα, θα ήθελα να ρωτήσω αν αποτελεί κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο να δεσμευτεί για νέα μέτρα στην περίπτωση που δεν κλείσει η αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, σε κάθε συμφωνία, όπως και στη συμφωνία του, καλο... του καλοκαιριού, του Ιουλίου, έχει αποτυπωθεί ότι αν οι στόχοι δεν, ε, ε, δεν προσεγγίζονται, ε, τότε ε, προκύπτει η ανάγκη νέων μέτρων. Αυτό είναι αποτυπωμένο και στη συμφωνία την οποία έχουμε ψηφίσει, αλλά και σε κάθε συμφωνία η οποία γίνεται μεταξύ δύο εταίρων και η οποία έχει στόχους. Αυτό λοιπόν είναι ένα λογικό ζήτημα. Ωστόσο, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι δεν είναι δυνατόν από σήμερα και με άλλα οικονομικά στοιχεία και με άλλα δεδομένα κάποιο να βάλει στη συζήτηση σήμερα για το 2018 ότι δεν θα πετύχουν οι στόχοι. Αν πετύχουν οι στόχοι το 2018... Και αν υποθέσουμε ότι γινόταν όλο αυτό ει βάρο τη ελληνική οικονομία, γιατί όπω αντιλαμβάνεστε αποσταθεροποιεί και το κλίμα, το οικονομικό κλίμα, το επενδυτικό κλίμα, το κλίμα εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, τότε ποιο θα το πλήρωνε αυτό το 2018, εάν εκπληρωθούν οι στόχοι. Αν δεν εκπληρωθούν, βεβαίω από μόνοι μα θα ήμασταν υποχρεωμένοι να πάρουμε κάποια μέτρα προκειμένου να φτάσουμε στο στόχο. Αν όμω όχι, τότε ποιο θα πληρώσει το κόστο το οποίο έχει κληθεί να πληρώσει αυτά τα χρόνια η ελληνική οικονομία. Επομένως, για όλους αυτούς τους λόγους, δεν είναι μία λογική συζήτηση αυτή σήμερα. Με βάση αυτή τη γραμμή θα πορευτεί η κυβέρνηση και στη διαπραγμάτευση και με βάση αυτό θα δώσει τη μάχη τις επόμενες κρίσιμες μέρες. Τσακίρης από τον Αντένα. Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το προσφυγικό. Είχαμε σήμερα ε, τις τελευταίες ώρες κάποιες δηλώσεις και από τον Αχμέντα Βούτογλου αλλά και από άλλους ε, Τούρκους αξιωματούχους που λένε ότι αν δεν τους δοθεί η βίζα μέχρι τον Ιούνιο τότε θα την άξουν στον αέρα όλες τις συμφωνίες. Φοβάστε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ε, σε κάθε, όπως σε κάθε συμφωνία και στη συγκεκριμένη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, προφανώς και οι δύο πλευρές θα πρέπει να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα. Και τα συμφωνηθέντα αναφέρουν την πορεία ε, της, ε, διαδικασίας της ΒΙΖΑ, πώς θα γίνει για την ε, πλευρά της Τουρκίας και με βάση αυτό νομίζω θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι και από τις δύο πλευρές. Καμία συμφωνία δεν είναι δυνατό να έχει αποτελέσματα αν κάποια από τι πλευρέ δεν τηρεί του κανόνε, δεν τηρεί τι προποθέσει που έχει δεχτεί και έχει συνυπογράψει. Και γι' αυτό σα είπα και πριν ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και πότε θα ξεκινήσει να υλοποιούνται τα βήματα, πότε θα ξεκινήσουν πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά, για να έχουμε μια ορθολογική αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος. Κύριε Εκπρόσωπε, λέτε συνέχεια ότι πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η αξιολόγηση. Η κυβέρνηση είχε το προηγούμενο διάστημα, ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη μέχρι τι 22 Απριλίου ή εν πάση περιπτώσει ένα έκτακτο γύρω του 2026. Το τέλο χρόνου, γιατί έξω δεν βιάζονται, έχουν πει διάφοροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μεταξύ αυτών και ο κ. Ντάιζελ Μπλουμ ότι δεν υπάρχει χρόνο περιθώριο συγκεκριμένο για μα για να κλείσει η αξιολόγηση. Για την ελληνική κυβέρνηση, πότε είναι το τέλο χρόνου που θα πει αυτά είναι τα δεδομένα Εντάξτε. και πρέπει να κλείσουμε να πάρουμε μια και εμεί το ότι βιαζόμαστε επιταχύνουμε και κάνουμε ό,τι ε, είναι στο δικό μας χέρι να κάνουμε όσον αφορά την επίτευξη αξιολόγηση, το κάνουμε ε, γρήγορα και αποτελεσματικά. Ε, η χρόνη τους έχει αποτυπώσει ο Υπουργός Οικονομικών. Και νομίζω ότι είναι ε, εντός του Μαΐου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. Όπως έχει δηλώσει και ο αρμόδιος Υπουργός άλλωστε. Σα ευχαριστώ. Μάλλον η ζέστη το επηρέασε.